Ο βίος του εναγίης πατρός Σιμών Ιγνατίου Μπριατζανίνοφ, επισκόπου Σταυρουπόλεως. Ο Άγιος Ιγνάτιος Μπριατζανίνοφ γεννήθηκε το έτος 1807 μετά Χριστόν στην χωμόπολη Ποκρόφσκ της επαρχίας Βολγκοντά της Ρωσίας από οικογένεια ευγενών Ορθοδόξων Χριστιανών. Το κατακόσμον όνομά του ήταν Δημήτριος, ο τόπος όπου μεγάλωσε ο Άγιος ήταν γεμάτος από μονές και σκήτες και γι' αυτό τον λόγο ονομαζόταν «Θιβαΐδα της Ρωσίας». Το πνευματικό αυτό περιβάλλον επέδρασε πολύ στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του Αγίου καθώς και στην καλλιέργεια της ευσέβειάς του. Ο πατέρας του τον έγραψε στην Αυτοκρατορική Σχολή Πολέμου στην Αγία Πετρούπολη. Παρά την πρόοδό του στη σχολή, εκείνος επιθυμούσε να γίνει μοναχός και να ακολουθήσει το δρόμο της μοναχικής πολιτείας. Αφορμή γι' αυτό έδωσε μία σοβαρή ασθένειά του το έτος 1827, όταν ο Άγιος ήταν 20 ετών και τον έκανε η ασθένεια αυτή να παρετηθεί από τη σχολή παρά τις αντιρρήσεις των αξιωματικών αμέσως εγκαταβιώνει στην μονή του Αγίου Αλεξάνδρου του Σβύρ στην Αγία Πετρούπολη. Εκεί συνδέεται πνευματικά με τον Στάρετς Λεωνίδα της Όπτινα, ο οποίος διέμενε εκείνο τον καιρό στην Μονή. Στη συνέχεια πήγε στη Μονή του Αγίου Κυρίλου Πετρουπόλεως, όπου γνώρισε τον Στάρετς Θεοφάνη της Ρωσίας. Εκεί έμεινε κοντά του τέσσερα ακόμη χρόνια, για να καταλήξει κοντά στον γέροντά του Λεωνίδα στην Μονή της Όπτινα. Κύρετε μοναχός το έτος 1831 και ονομάζεται Ιγνάτιος. Λίγο καιρό αργότερα χειροτονείται διάκονος και πρεσβύτερος. Ο Άγιος τότε αρχίζει τον έντονο πνευματικό αγώνα. Η χριστιανική τελειότητα έγκυται στην εσωτερική, στην εγκάρδια καθαρότητα, χάρη στην οποία εμφανίζεται ο Θεός να αποκαλύπτει τη διαμονή Του μέσα στην καρδιά με πολλά και ποικίλα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Εκείνος ο οποίος απέκτησε την τελειότητα αυτή γίνεται φορέας του φωτός, εκπληρώνοντας την εντολή της αγάπης προς τον πλησίον όχι μόνο με σωματική υπηρεσία, αλλά με την διακονία του Αγίου Πνεύματος, καθοδηγώντας τους σωζομένους, εγείροντας αυτούς από την πτώση, θεραπεύοντας τις ψυχικές τους πληγές. Ο χορός των μοναχών έδωσε στην εκκλησία ποιμένες, οι οποίοι όχι με επιτιδευμένους λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με τους λόγους του Αγίου Πνεύματος, που επικυρώνονταν με θαύματα και πείμαναν και στερέωσαν την εκκλησία. Ιδού γιατί η εκκλησία μετά την περίοδο των μαρτύρων επεκτάθηκε στην έρημο» διότι στην έρημο βρίσκεται η τελειότητα της Εκκλησίας, η πηγή του φωτός και η κύρια δύναμη της στρατευομένης επίγειας Εκκλησίας. Με εντολή του Τσάρου Νικολάου, καλείται στην Αγία Πετρούπολη και αναλαμβάνει ηγούμενος της Μονής του Αγίου Σεργίου. Προηγουμένος όμως παρετείται από όλα τα αξιώματα που είχε στην Εκκλησία και αποσύρεται στην ησυχία της Μονής της Όπτινα. Στο μεταξύ η Εκκλησία τον καλεί να την διακονίσει ως επίσκοπος Σταυρουπόλεως, Καυκάσου και Ευξήνου Πόντου. Η πνευματική του δραστηριότητα δεν σταματά. Κατά εκείνη την περίοδο θα γράψει το περίφημο έργο του «Προσφορά στον σύγχρονο μοναχισμό», στο οποίο αποτυπώνεται η αγιότητα της υπάρξεώς του. Λόγοι ασθενείας τον αναγκάζουν να παρετηθεί από τον επισκοπικό θρόνο και έτσι αποσύρεται στην μονή του Αγίου Νικολάου στο Μπαμπάεβο. Ο Άγιος Ιγνάτιος, αφού έζησε εκεί ως απλός μοναχός, εκοιμήθη ειρηνικά το έτος 1867 στις 30 του μηνός Απριλίου, σε ηλικία 60 ετών. Ο Άγιος Ιγνάτιος Μπριατζανίνοφ είναι ιδιαίτερα γνωστός στους φιλομαθείς ευσεβείς Ορθοδόξους Χριστιανούς για τον υπέροχο πνευματικό του πλούτο που μας άφησε ως παρακαταθήκη με τα πνευματικά του συγγράμματα. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε κάποια ελάχιστα σταχυολογήματα από αυτό το τεράστιο πνευματικό έργο του Αγίου Ιγνατίου. Η επίγεια ζωή δόθηκε στον άνθρωπο από τη χάρη του Θεού με σκοπό ο άνθρωπος να την χρησιμοποιήσει αυτήν την ζωή την επίγεια για να κερδίσει τη σωτηρία του για την αποκατάσταση και την επαναφορά του δηλαδή από τον θάνατο στη ζωή. Η σωτηρία ή η αναγέννηση του ανθρώπου από το Άγιο Πνεύμα κατορθώνεται με τα μέσα που χορηγεί ο λυτρωτής και σωτήρας μας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν πριν από την έλευση του λυτρωτή έπρεπε να αναζητήσουν τη σωτηρία τους ελπίζοντας στον αναμενόμενο μεσία για να λάβουν την σωτηρία τους μετά την λύτρωση που θα προσέφερε ο λυτρωτής. Εκείνοι που γεννήθηκαν μετά την έλευση του λυτρωτή, έπρεπε να αναζητήσουν την σωτηρία τους πιστεύοντας στον λυτρωτή που είχε έρθει, να γευτούν την σωτηρία τους ακόμα και κατά τη διάρκεια της επίγεια ζωής τους, ενώ την τελική σωτηρία τους θα την λάβουν μετά τον χωρισμό της ψυχής από το σώμα και την τελική κρίση. Μία από τις μεταπτωτικές ψυχικές μας ασθένειες είναι η τάση να μην βλέπουμε ή να αποκρύπτουμε τα δικά μας ελαττώματα και απέναντίας να βλέπουμε, να ξεσκεπάζουμε και να καταδικάζουμε τα ελαττώματα του πλησίον. Και αν δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε τα ελαττώματα των άλλων ή αν δεν υπάρχουν σε αυτούς τα ελαττώματα που θα θέλαμε να δούμε, τότε καταφεύγουμε σε μυθοπλασίες, στολίζοντας και ενισχύοντάστες με λέξεις εχμηρές και εντυπωσιακές. Ένα δικό μας ελάττωμα μας φαίνεται μηδαμινό και αθώο. Ένα ελάττωμα όμως του πλησίον το μεγαλοποιούμε και το παρουσιάζουμε ως αξιόμεμπτο. Η ψυχική ασθένεια σε ορισμένους ανθρώπους που δεν προσέχουν τον εαυτό τους εντείνεται υπερβολικά αλλά και από εκείνους που αγωνίζονται για την σωτηρία τους δεν λείπει. Για να τις ξεφύγουμε πρέπει να βρισκόμαστε σε συνεχή πνευματική εγρήγορση. Ψυχή όλων των ασκήσεων που γίνονται για τον Κύριο είναι η προσοχή. Δίχως προσοχή όλες αυτές οι ασκήσεις είναι άκαρπες και νεκρές. Όποιος ποθεί τη σωτηρία του πρέπει να μάθει να προσέχει άγρυπνα τον εαυτό του είτε ζει στην μόνωση, είτε ζει μέσα στον περισπασμό, οπότε καμιά φορά και χωρίς να το θέλει, παρασύρεται από τις συνθήκες. Αν ο φόβος του Θεού, δηλαδή η ευλάβεια προς το Θεό, γίνει το ισχυρότερο από όλα τα αισθήματα της καρδιάς, τότε πιο εύκολα θα προσέχουμε τον εαυτό μας, τόσο στην ησυχία του κελιού μας, όσο και μέσα στον θόρυβο του κόσμου που μας κυκλώνει από παντού». Αν θέλουμε να αποκτήσουμε την αγάπη προς τον Θεό, ας αγαπήσουμε πρώτα τις Ευαγγελικέ εντολές. Ας πουλήσουμε με προθυμία κάθε μας επιθυμία, κάθε κακία και κάθε πάθος μας. Και με το τίμημα αυτό της αυταπαρνήσεως, ας αγοράσουμε το χωράφι της καρδιάς μας, το οποίο πριν από αυτήν την αγορά δεν μας ανήκει. Ας το καλλιεργήσουμε το χωράφι της καρδιάς μας, με τις θείες εντολές του Χριστού και θα βρούμε εκεί βαθιά κρυμμένο τον ουράνιο θησαυρό της αγάπης. Ο νους που έχει εξαγνιστεί και έχει καθαρθεί με το ποτήριο του Χριστού δέχεται μεγάλες ευλογίες και πνευματικά δώρα. Αρχίζει να βλέπει την στοργική πρόνοια του Θεού που είναι αόρατη στον σάρκινο νου. Παρακολουθεί τον νόμο της φθοράς σε όλα τα φθαρτά πράγματα παρατηρεί την αιωνιότητα σε όλη της την έκταση, λες και είναι μπροστά του. Βλέπει το Θεό μέσα από τα θαυμαστά του έργα, μέσα από την δημιουργία και την αναγέννηση του σύμπαντος. Η επίγεια ζωή του φαίνεται τότε σαν ένα σύντομο ταξίδι, σαν ένα προσκύνημα. Τα γεγονότα της πρόσκαιρης ζωής μοιάζουν με όνειρα, τα αγαθά τη με σύντομε οφθαλμαπάτε. Όλα κρατούν πολύ λίγο. Όμω ο νους και η καρδιά του ανθρώπου που δεν έχει Θεό μέσα του οδηγούν σε επικίνδυνε παρανοήσει. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε μία σύντομη ομιλία του Αγίου Ιγνατίου Μπριατζανίνοφ με θέμα «Τα όπλα του χριστιανού στον πνευματικό αγώνα». Όπως ο εχθρός στεκόταν στον παράδεισο, έτσι και τώρα στέκεται απειλητικός απέναντι στον άνθρωπο. Αδιάκοπα και αδιάλακτα πολεμάει το πλάσμα του Θεού, προσπαθώντας να το παρασύρει στην παράβαση των εντολών του και σε όλεθρο μεγαλύτερο από εκείνον των προπατώρων μας Αδάμ και Εύας. Δυστυχώς όμως ο παμπώνυρος εχθρός με κάθε επιτυχία του ενθαρρύνεται και γίνεται πιο επιθετικός. Οι δαίμονες έχουν την δυνατότητα να περιστρέφουν τη διάνοια και την καρδιά του ανθρώπου, σαλεύοντας και φλογίζοντάς τες με ποικίλα πάθη. Ο Απόστολος Παύλος κάνει λόγο για τα φλογισμένα βέλη του πονηρού, ενώ ο προφήτης Δαβίδ παρομοιάζει την επενέργεια του σατανά στην ψυχή, με τη φωτιά που καίει τα αγκάθια. Ο Όσιος Ιγνάτιος Μπριατζανίνοφ γράφει «Από τότε που έκανε τον άνθρωπο να εξοριστεί εξαιτία της παρακοής του από τον Παράδεισο και το Θεό, ο διάβολος με τους δαίμονες έχει τη δυνατότητα να σαλεύει νοητά μέρα και νύχτα το λογιστικό κάθε ανθρώπου, άλλου λίγο, άλλου πολύ και άλλου ακόμη πιο πολύ» και το λογιστικό του ανθρώπου δεν μπορεί να οχυρωθεί διαφορετικά παρά με την ακατάπαυστη μνήμη του Θεού. Αν δηλαδή με την δύναμη του Σταυρού εντυπωθεί στην καρδιά η Θεία Μνήμη, θα στερεώσει και θα κάνει ακλόνητο το λογιστικό. Σε αυτόν τον σκοπό οδηγεί ο νοητός αγώνας, στον οποίο κάθε χριστιανός αποδείχθηκε να αγωνιστεί μέσα στο στάδιο του Χριστού, αλλιώς θα αγωνιστεί μάταια. Η εντολή που δόθηκε από τον Θεό αφορά όχι μόνο τα έργα αλλά και τα λόγια, αλλά κυρίως την πηγή και την αιτία τους, τους λογισμούς. Γι' αυτό ο εχθρός πολεμάει πρώτιστα τον νου. Αν λοιπόν ο νους, ο οποίος ηγεμονεύει, κυριαρχεί δηλαδή στις δυνάμεις του ανθρώπου, δεν συγκατατεθεί στην αμαρτία, δεν μπορούν να γεννηθούν ούτε λόγια ούτε έργα αμαρτωλά. Μας λέει δηλαδή ο Ιερός Πατήρ με απλά λόγια ότι το πρώτο που προσβάλλει ο σατανάς είναι ο νους και άπαξ και συγκατατεθεί ο νους στην αμαρτία και λόγια εσχρά θα υποθούν καθώς και πράξεις εσχρές θα λάβουν χώρα. Το όπλο του εχθρού είναι η σκέψη και η φαντασίωση της αμαρτίας. Ο άνθρωπος πρέπει να παλεύει εναντίον των πονηρών εναερίων πνευμάτων μέσα στον χώρο του νου. Εκεί θα νικήσει ή θα νικηθεί. Εκεί θα ελευθερωθεί από τα τελώνια ή θα υποταχθεί σε αυτά. Εκεί θα αποφασιστεί η αιώνια κατάστασή του. Ο ίδιος ο άνθρωπος θα διαλέξει ελεύθερα είτε την αιώνια ζωή που του χαρίστηκε πρώτα από τον πλάστη και λυτρωτή του, είτε θα διαλέξει τον αιώνιο θάνατο ο οποίος προαναγγέλθηκε ήδη στον Παράδεισο από το Θεό στους πρωτοπλάστους ως συνέπεια της παραβάσεως των ευεργετικών εντολών του. Σε αυτήν την μεγάλη και πολύ κρίσιμη πάλι εναντίον του διαβόλου, μας καλεί και ο Απόστολος Παύλος όταν λέγει «Ντυθείτε με την πανοπλία που δίνει ο Θεός, για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τα τεχνάσματα του σατανά, γιατί δεν έχουμε να παλέψουμε με ανθρώπους, αλλά με αρχές και εξουσίες, δηλαδή με τους κυρίαρχους, τους κοσμοκράτορες του σκοτεινού του του κόσμου, τα πονηρά πνεύματα που βρίσκονται ανάμεσα στην γη και στον ουρανό. Να διευκρινίσουμε στο σημείο αυτό ότι με την κάθοδο του Χριστού στη γη, με την σταύρωσή του, την εισάδου κάθοδο, την Ανάσταση και την Ανάληψή Του, τα δαιμόνια έχουν πάψει να έχουν εξουσία επάνω στον άνθρωπο. Τα δαιμόνια που είναι επί της γης που τα εξολόθρευσε ο Χριστός. Με την επίγεια διδασκαλία του, τα δαιμόνια των υδάτων που τα ισοπαίδωσε με την βάπτισή του και τα δαιμόνια τα εναέρια τα οποία και αυτά έχασαν την δύναμή τους με την ανάληψη του Χριστού στους ουρανούς. Αλλά όμως οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι ο σατανάς είναι μυρμιγκολέοντας. Είναι ένα μυρμιγκάκι ασήμαντο, το οποίο όσο πιο πολύ το ταΐζουμε με τις αμαρτίες μας, από εκεί τρέφεται ο σατανάς από τις αμαρτίες που κάνουμε εμείς οι ίδιοι, τότε γίνεται σαν λιοντάρι αρπακτικό και έρχεται να μας κατασπαράξει. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος αναφέρει και τον χώρο αυτής της φοβερής πάλης και το είδος των όπλων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Τα όπλα με τα οποία πολεμάμε εμείς δεν είναι κοσμικά, αλλά έχουν την δύναμη από τον Θεό να γκρεμίζουν οχυρά πνευματικά. Με αυτά δηλαδή τα όπλα ανατρέπουμε λογισμούς και κάθε τι που ορθώνεται με αλαζονία εναντίον της γνώσεως του Θεού. Με αυτά εχμαλωτίζουμε κάθε σκέψη και την κάνουμε να υπακούει στο Χριστό». Όπως βλέπουμε, ο Απόστολος μας προτρέπει να εχμαλωτίζουμε όχι μόνο τους αμαρτωλούς λογισμούς που φανερά τους αποστρέφεται ο Κύριος, αλλά όλες τις σκέψεις, κάνοντάς τες να υπακούν σε Αυτόν. Γιατί ο πονηρός εχθρός μας, έμπειρος καθώς είναι στον πνευματικό πόλεμο, δεν υποβάλλει εξ αρχής στον άνθρωπο λογισμού ξεκάθαρα αμαρτωλούς αντιπαραθέτει στον πνευματικό λογισμό, δηλαδή στην Ευαγγελική Διδασκαλία, τον μεταπτωτικό ανθρώπινο λογισμό, τον σαρκικό και ψυχικό και τον παρουσιάζει ως ορθό και υγιή, ως σοφό και επιβεβλημένο. Με αυτόν προσπαθεί να αναιρέσει τον λογισμό της υπακοής στο Χριστό. Γι' αυτό και ο Απόστολος συνιστά την αποφασιστική και πλήρη αυταπάρνηση όταν μας καλεί να ντυθούμε με την πανοπλία που δίνει ο Θεός και όχι απλώς να πάρουμε στα χέρια κάποιο όπλο. Δεν αρκεί δηλαδή μόνο η νηστεία, ούτε μόνο η προσευχή, ούτε μόνο η ελεημοσύνη, ούτε μόνο η αγνία. Η πανοπλία του Θεού αποτελείται από όλες τις ευαγγελικές εντολές. Όποιος παραβεί έστω και μία από αυτές τις εντολές, θεωρείται παραβάτης όλου του νόμου. Όπως λέει και ο αδελφό Θεός Ιάκωβος, επιστολή Ιακώβου 2,10. Και επίσης, αυτός ο οποίος θα θετήσει έστω και μία εντολή του Κυρίου, θα κηρυχθεί ελάχιστος στην βασιλεία των ουρανών. Ο προφητάνακτας Δαβίδ λέει, «Γι' αυτό τηρούσα όλες τις εντολές σου», μισώντας κάθε άδικη πράξη. 118 Ψαλμός, 128 στίχος. Και επίσης συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος, Εφεσίους 6,13 «Φορέστε την πανοπλία του Θεού, για να μπορέσετε να αντισταθείτε την ώρα της σατανικής επιθέσεως. Λάβετε κάθε απαραίτητο μέτρο, για να μείνετε ως το τέλος σταθεροί στις θέσεις σας». Μόνο όποιος φοράει την πανοπλία του Θεού μπορεί να αντισταθεί την ώρα της σατανικής επιθέσεως. Μόνο όποιος στηρεί όλες ανεξαιρέτως τις εντολές του Θεού μπορεί να νικήσει τον εχθρό. Τις ώρες των σατανικών επιθέσεων αναδεικνύονται και αποδεικνύονται οι ανδρείοι στρατιώτες του Χριστού, που νικώντας μεταβαίνουν από τον αιώνιο θάνατο στην Ανάσταση και την αιώνια ζωή της ψυχής» την πανοπλία του Θεού τη φορούν οι Άγιοι Του. Ο κανόνας της ζωής των Αγίων είναι το Ευαγγέλιο. Ο λόγος τους, ο λόγος και των χιλέων και του νου και της καρδιάς τους είναι ο λόγος του Θεού. Είναι το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Με αυτήν την πνευματική μάχηρα συντρίβουν τα περιστρεφόμενα πύρινα ξύφη των εχθρών τους δαιμονικούς λογισμούς και τις δαιμονικές φαντασίες δηλαδή. Και έτσι αυτά δεν μπορούν να διαπεράσουν τις ψυχές τους. Με συνεχή εγρήγορση και νύψη επιτηρούν τον νου και την καρδιά τους όλοι οι αληθινοί δούλοι του Θεού. Φωτισμένοι από τη Θεία Χάρη, αντιλαμβάνονται ήδη από μακριά τους νοητούς κλέφτες και φωνιάδες, όταν αυτοί τους πλησιάζουν και βλέπουν μέσα τους σαν σε καθρέφτη τα μαύρα πρόσωπα των νοητών αιθιώπων, διακόπτοντας από τούτη τη ζωή κάθε κοινωνία με τους δαίμονες, στερούν από αυτούς κάθε δικαίωμα ή εξουσία επάνω στις ψυχές τους. Έτσι, όταν χωρίζονται από τα σώματά τους, περνούν ανεμπόδιστα τις εξουσίες του αέρα, οι οποίες είναι ήδη νικημένες, από την επίγεια αρετή τους. Του Εναγίης Πατρός Σιμών, Ιγνατίου Μπριατζανίνοφ. Να έχουμε την ευχή του και τις μεσιτίες του ενώπιον του Θεού πάντοτε.